Ανάστατοι είναι οι εργαζόμενοι του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας, οι οποίοι καταγγέλνουν ότι είναι απλήρωτοι και ανασφάλιστοι από την Εταιρεία Σύμπραξης Φορέων Ρεθύμνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεν έχουμε πληρωθεί. Έτσι, είναι πολλοί εργαζόμενοι που δεν έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο να έρθουν στη δουλειά, έρχονται από μακριά. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν έχει ασφαλιστεί κανείς τώρα 4 μήνες. Είναι σοβαρό το ζήτημα γιατί είναι άνθρωποι εδώ που έχουν 4-5 παιδιά και θέλουν να πάνε τα παιδιά τους στο νοσοκομείο και δεν μπορούν να τα πάνε. Έτσι, είμαστε σε μια κατάσταση, οι περισσότεροι είναι σε μια κατάσταση απελπιστική. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το Δημαρχείο Ρεθύμνου ως ένδειξη διαμαρτυρίας, στρέφοντας τα βέλη τους προς τον πρόεδρο της Σύμπραξης Φορέων. Έχουμε κάνει απόπειρα να μιλήσουμε από χθες με τον κύριο Ψαρουδάκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου της Σύμπραξης, ο οποίος μας εκπροσωπεύει προς τα Υπουργεία, ο οποίος αδιαφορεί πλήρως. Στα τηλέφωνα και από εδώ από το Δήμο που τον έχουμε πάρει, Δημάρχη, Αντιδημάρχη, λέει ότι αδιαφορεί ποιοι είστε, τέλος πάντων τι θέλετε, δεν θα κάνουμε τίποτα με τις κινητοποιήσεις και έτσι έχουμε βγει στους δρόμους. Υπάρχει πλήρη αδιαφορία από τον πρόεδρο της Σύμπραξης, ο οποίος είναι ο κύριος Ψαρουδάκης, ο οποίος σε επικοινωνία που είχα εγώ προσωπικά μαζί του αδιαφορούσε να μου μιλήσει. Οι εργαζομένοι καταγγέλνουν ότι είναι απλήρωτοι και ανασφάλιστοι και ότι παραβιάζονται οι όροι της σύμβασής τους σε ό,τι έχει να κάνει με τις προβλεπόμενες άδειές τους. Θέλουμε λοιπόν να εκπληρωθούν αυτά τα δικαιώματά μας. Δεν ζητάμε τίποτε παραπάνω. Ζητάμε τα λεφτά μας, έρχεται χειμώνας, ζητάμε την ασφάλισή μας και ζητάμε και τις άδειες τις οποίες πρώτα υπάρχει έγγραφο το οποίο μας έστειλε η Σύμπραξη, η οποία ενημερώνει ότι δικαιούμαστε 2 μέρες κανονική άδεια για κάθε μήνα εργασίας και υπάρχει ένα προχθεσινό έγγραφο το οποίο τα αναιρεί αυτά. Λοιπόν, πείτε μου σε τι κράτος ζούμε. Στείλανε ένα χαρτί ενώ μας είχαν ενημερώσει στις συμβάσεις ότι θα πληρωνόμαστε κανονικά και ότι, ναι, και ότι θα τέλος πάντων θα είναι εντάξει απέναντί μας και ότι θα μας βάλουν την ασφάλειά μας. Και ότι δικαιούμαστε 10 μέρες αυτό το πεντάμινο, δικαιούμαστε 10 μέρες άδεια, οι οποίοι πολλοί από τους εργαζόμενους την έχουν κάνει χρήση αυτή την άδεια για τις ανάγκες τους. Τώρα μας λένε ότι θα σας κόψουμε τα λεφτά για τις άδειες και όσοι δεν έχουν πάρει δεν δικαιούνται. Σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Σύμπραξης Φορέων Ρεθύμνου με αφορμή την κινητοποίηση των εργαζομένων τονίζει ότι ζητήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας ενημέρωση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του προγράμματος, κάτι που θα γίνει όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά μέσα στο μήνα Δεκέμβριο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως ο φορέας έχει κάνει από την πλευρά του όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή των ωφελουμένων.